Οι δράστες με την μπουλντόζα και την αδυναμία στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χτύπησαν και πάλι μέσα σε διάστημα 5 μόλις ημερών. Με τη γνωστή πλέον μέθοδο που την να γίνει της μόδας, αυτή τη φορά έβαλαν στο στόχαστρό τους το ATM της Τράπεζας Κύπρου που βρίσκεται μπροστά από γνωστή εταιρεία Αλλαντικών στη Νέα Εθνική Οδό Ρεθύμνου Ηρακλείου στο ύψος του Λατζιμάνου. Εδώ του είπε στο φύρακα φύγε. Με την προϋπόθεση δεν φύγει, θα σε πυροβολήσω. Αυτό εννοούσε. Κρατούσαν όπλα. Κρατούσαν όπλα, μάσκες, γάτια και όλα, ξέρετε, όλα αυτά τον εξοπλισμό του. Με μία κίνηση, χωρίς δεύτερη κίνηση, ρίξαν το χρηματοκιβώτιο όπως είναι. Δεν ήξερε πώς να σηκώσει τη χούφτα που λέμε τέλος πάντων. Το τράβηξε, έπεσε κάτω. Λίγα λεπτά μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, αγνοώντας την καταρακτώδη βροχή, οι άγνωστοι μέχρι και αυτή την ώρα δράστες έθεσαν σε εφαρμογή το μεγαλεπίβολο σχέδιό τους. Το σπάσανε, το φορτώσανε μόνο το χρηματοκιβώτιο στα μάξι, μπήκανε μέσα και φύγανε. Σε όλο το διάστημα όμως η νυχτερινή, μιλούσαν με την αστυνομία. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, το σπάνε, να πυροβολήσουμε, να μην πυροβολήσουμε, τους έχουμε υπό έλεγχο. Άρα ήταν 5 άτομα, η νυχτερινή, δική μας ήταν 2. Τους είπαν λοιπόν μην πυροβολήσετε, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να πυροβολήσετε, να σας σκοτώσουν και εσάς. Κράτησε ο χρόνος 10 λεπτά, 15. Φορτώσαν λοιπόν το χρηματοκιβώτιο ανοιγμένο πλέον, μόνο το χρηματοκιβώτιο, μπήκαν στα μάξι. Κατεβήκαν στην Εθνική, στρίψαν αριστερά προς το Ρέθυμνο. Και αυτό ήταν. Φορώντας κουκούλες και κρατώντας όπλα, οι τρεις από αυτούς απείλησαν τους φύλακες, ενώ ο χειριστής έπιασε αμέσως δουλειά. Με εξαιρετική δεξιοτεχνία, ο χειριστής του φορτωτή χρειάστηκε 10 και μόνο λεπτά για να σηκώσει το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης της Τράπεζας Κύπρου που βρισκόταν πίσω μου, να πάρει το χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια να επιβιβαστεί στο γιοταχή 4x4 φορτηγό αυτοκίνητο όπου τον περίμεναν 4 ακόμα συνεργοί του. Μόλις κατάφερα να σπάσει το ATM και να πάρει το χρηματοκιβώτιο, επιβιβάστηκε στο γιοταχή 4x4 αυτοκίνητο όπου τον περίμεναν οι 5 συνεργοί του και έφυγαν με κατεύθυνση το Ρέθυμνο. Τώρα, αν είχε λεφτά μέσα και πόσα είχε και τι δεν είχε, αυτά η τράπεζα πλέον. Γνωρίζετε αν εντοπίστηκε το ATM ή το άλλο το αυτοκίνητο το 4x4 με το. Προφανώς κλειμένο κι αυτό. Mm-hmm. Προφανώς κλειμένο. Γνωρίζετε αν τα βρήκανε. Όχι, πάντως ο φορτωτής είναι τρίπινα να πω από ένα νταμάρι. Στη συνέχεια έφτασαν σε ορεινή τοποθεσία στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Μάτσης στον Πρίνο, όπου διέριξαν το χρηματοκιβώτιο, παίρνοντας μαζί τους όσα χρήματα βρισκόταν σε αυτό και έγιναν καπνός. Και εδώ μπορούσε να γίνει ένα φωνικό, δύο φωνικά, τρία φωνικά, αν πυροβολούσε ο ένας, ο δικό μας ή ο ένας από αυτούς. Σίγουρα θα είχαμε, ας πούμε, απώλειες, ναι, ζωές. Η ηλία τους παραμένει άγνωστη μέχρι και αυτή την ώρα. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είχαν ήδη πληρωθεί από τις 30 του Νοέμβρη. Πράγμα που σημαίνει πως το ATM δεν περιείχε ένα μεγάλο ποσό, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες εκτιμήσεις. Εν τω μεταξύ, το 4x4 γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες, δεν έχει ακόμα εντοπιστεί, ενώ ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου για τον εντοπισμό των δραστών, που με πανομοιότυπο τρόπο σήκωσαν το ATM της Τράπεζας Κύπρου.